Επειδή όμως το θέμα έχει ενδιαφέρον από την πολύ απλή σκοπιά στην οποία θα αναφερθώ. Είναι για πρώτη φορά η κόμιση στοιχείων που ανατρέπουν πράγματα τα οποία θεωρούνται σαν δεδομένα στην βλαχολογία. Ένας όρος, να μην τον σχολιάσω αν είναι δόκιμος ή δεν είναι, αλλά έχει κυριαρχήσει αυτοί που ασχολούνται με αυτό το θέμα να είναι βλαχολόγοι. Επειδή εμένα η επιστήμη που διακονώ είναι η οικονομία, αλλά θέλω με όρους και κανόνες και διοντολογία επιστημονική να ασχοληθώ και με άλλα θέματα που με απασχολούν ως πολίτη και προβληματιζόμενο άνθρωπο σε επίκαιρα θέματα, παλαιότερα, πολύ περισσότερο για θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία μας και την αυτογνωσία. Και έτσι έχω πέσει στα βαθιά νερά και της ανθρωπολογίας και της ιστορίας και της εθνολογίας, προσφέροντας αυτό που μπορεί να έχει σχέση με τις δικές μου αγωνίες και δυνατότητες. Το θέμα είναι βρύγες, φρύγες, τρόες, Αρμάνι Βλάση. Είναι σε ελάχιστο κόσμο γνωστό ότι εδώ που βρισκόμαστε, στην πόλη της Βέρειας, στις υπόρειες, στους πρόποδες του γνωστού βουνού που ο κόσμος έρχεται και κάνει παραθέρι στα καλοκαίρια και το χειμώνα, κάνει σκι, ότι πριν από εσάς, πριν από εμάς και πριν από την ιστορική περίοδο, από τότε που έχουμε γραπτές μαρτυρίες, κατοικούσε μία ράτσα ανθρώπων που ιστορικές πηγές τους αναφέρουν σαν βρύγες, εδώ στο Βέρμιο. Η χώρα στην οποία κατοικούσαν δεν ήταν μόνο το βουνό Βέρμιο, φτάναν μέχρι και τον Όλυμπο. Ήταν δηλαδή άνθρωποι ορεινοί. Κοντινή λέξη με τους βρύγες, ενώ το βουνό είναι Βέρμιο, είναι η λέξη Βρυγής και αναφέρεται σε μία περιοχή που είναι κοντά στην Πρέσπα ή στις Πρέσπες, μικρή και μεγάλη, και με επέκταση αυτού του χώρου μέχρι παραπάνω στη λίμνη της Οχρίδας. Έχουμε τους αρχαίους ιστορικούς, με πρώτο τον πατέρα της ιστορίας, τον Ηρόδοτο, που μιλάει ότι υπάρχει μία μετακίνηση πληθυσμού από αυτές τις περιοχές, Βρύγες και από την Βρυγίδα, και κινούνται ανατολικότερα στον χώρο της τότε ελληνικής ή ηλυρικής Χερσονήσου και περνάνε στην άλλη Χερσόνησο, από την άλλη μεριά, στην Μικρά Ασία. Το όνομά τους από Βρύγες γίνεται Φρύγες. Δεν θα μπω στα εδάφια των ιστορικών που αναφέρονται σε αυτά, είναι στην εισήγηση γραμμένα και εύκολα μπορείτε να τα αναζητήσει κανείς σε οποιαδήποτε εγκυκλοπαίδεια. Το σημαντικό είναι ότι μαθαίνουμε, όταν είμαστε σχολιαροπαίδια, ότι υπήρχε ένας βασιλιάς ονόματι Μίδας, στη γλώσσα όμως που μιλούσε ο Μίδας λεγόταν Μίτας. Λέω το όνομά του όπως ακριβώς είναι γραμμένο στη γλώσσα που μιλούσε ο Μίδας και την οποία στα 1910 τόσο κάποιος Τσέχος μπόρεσε να τη διαβάσει, γιατί πρόκειται για την χεταϊκή γραφή και την χεταϊκή γλώσσα, γλώσσα την οποία μιλάγαν και στην Τρία. Αυτός ο Μίδας με τους κήπους του, με τα 100 φύλλα, 30 φύλλα και το χρυσό που ξέρετε, λέγεται ότι είναι κάπου εδώ στο Βέρμιο, είχε τους κήπους. Μεταφράζοντας οι περισσότεροι από τους μεταφραστές του Ηροδότου τη λέξη κόπας με ωμέγα, είτε ως κήπους που σημαίνει κήπη και λουλούδια, είτε κόπας μέχρι και κουπιά έχουν μεταφράσει κάποιοι, θεωρώντας ότι πιθανώς η θάλασσα, ο Θερμαϊκός, έφτανε μέχρι τις πρόποδες του Βερμίου. Ο Ησύχιος λέει ότι η λέξη κόπας είναι σπήλαια, ορυχή από το οποίο εξορίζονταν ο χρυσός. Και έτσι μπορούμε να δέσουμε αυτόν τον σπουδαίο βασιλιά της Φρυγίας με την πόλη της Βέρειας και το Βέρμιο. Περνώντας οι άνθρωποι στη Μικρά Ασία λέγονται Βρύγες. Και δικό τους κομμάτι είναι οι περίφημοι Τρόες. Οι ανασκαπικές έρευνες που έχουν ξεκινήσει με τον Σλίμαν και αργότερα με άλλους αρχαιολόγους μας δίνουν μια διαφορετική ιστορία της πόλης της Τρίας από αυτή που ξέρουμε από τον Όμηρο και από αυτή που έχει δώσει ο Σλίμαν. Και όταν βρέθηκαν πινακίδες
με εγγεγραμμένες γλώσσες σε μία περίεργη γραφή που διαβάστηκε στη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα. Τελευταία πριν 4-5 χρόνια κάποιοι άλλοι σπουδαίοι γλωσσολόγοι συνέχισαν αυτές τις εργασίες. Λέγεται ότι πρόκειται για την χεταϊκή γλώσσα, η οποία αυτή η χεταϊκή γλώσσα είναι πολύ κοντινή με τη γλώσσα των Φρυγών, πολύ κοντινή με την ελληνική, πολύ κοντινή με την λατινική γλώσσα. Το ερώτημα είναι εάν αυτό το γλωσσικό υλικό είναι αρκετό στο να με οδηγήσει εμένα να σας εισηγηθώ σήμερα ότι έχουμε να κάνουμε σήμερα στον ελλαδικό χώρο και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο ή στον χώρο της Χερσονήσου του Ιεμού με μία πληθυσμιακή ομάδα που κακώς ονομάζονται βλάχοι, είναι μια άλλη ιστορία, στην πλειονότητά τους αποκαλούνται αρμάνοι, οι οποίοι μιλάνε μία γλώσσα που όλοι λέμε ότι είναι λατινογενής και έρχομαι και ισχυρίζουμε σήμερα και θεωρώ ότι τα τεκμήρια είναι πολλά περισσότερα και στον μέλλοντα χρόνο θα υπάρξουν άνθρωποι που η δουλειά τους και οι σπουδές τους είναι η γλωσσολογία να αποδείξουν αυτό το πράγμα με περισσότερα τεκμήρια. Ότι αυτός ο κόσμος είναι φορέας ενός γλωσσικού υλικού που δεν τον πήρανε μετά το 147-146 π.Χ. όταν ήρθαν από τη Ρώμη, Ρωμαίοι και Λατίνοι και εγκαταστάθηκαν στον χώρο της Βαλκανικής ή όταν επεκτάθηκαν στη Μικρά Ασία, περάσαν και Αφρική, οι γνωστές ιστορίες με Κλεοπάτρα κλπ. Ότι προϋπήρχε αυτή η γλώσσα. Και έχουμε Λατίνους ιστορικούς οι οποίοι αναφέρονται στην πρώτη επίσκεψη πληθυσμού από το Λάτιο και τη Ρώμη στον χώρο της Βαλκανικής στα 196 π.Χ. και μιλάνε τη δική τους γλώσσα και κάπου εδώ υπάρχει κόσμος που τους καταλαβαίνει. Τότε πώς τους καταλαβαίνει στο 196 π.Χ. αυτός ο κόσμος που υποτίθεται ότι είχε κλατινιστεί και όσοι σήμερα θεωρούνται βλάχοι ή αρμάνοι ή δεν ξέρω πώς αλλιώς τους ονομάζουν οι διάφοροι ερευνητές να μιλάνε μια γλώσσα τέτοια που να τη λένε ότι είναι μάλλον κόρη της λατινικής. Ο ισχυρισμός μου είναι ότι είναι μητέρα της λατινικής και έχει προηγηθεί αυτό το γλωσσικό υλικό στο χώρο εδώ της Μακεδονίας. Πώς τεκμέρεται αυτό? Από τα έπι που έχουν ακολουθήσει από άλλους συγγραφείς, για ένα διάστημα αποδόθηκαν ότι είναι και αυτά ομηρικά, αργότερα είπαν οι φιλόλογοι ότι δεν είναι καθαρά ομηρικά, ότι έφυγαν από την Τρία με τον Ενία Τρώες, οι οποίοι επίκησαν χώρο στην Ιταλία, όπου είναι η Ρώμη, να μην πω στην ιστορία της δημιουργίας της Ρώμης, αναφέρονται εκτενώς και στην Ενιάδα. Λένε λοιπόν οι αρχαίες πηγές ότι φεύγοντας ο Ενίας με τον πατέρα του τον Αχύση στην πλάτη από την Καμένη Τρία, και ανοίγω μία παρένθεση εδώ για να πω ότι η Τρία του Ομήρου και η Τρία του Σλήμα δεν έχει καμία σχέση με τις Τρίες που έχει αποκαλύψει σε όλες τις φάσεις 3-1, 3-2 μέχρι την 3-9 και 10 η αρχαιολογική σκαπάνη. Διότι αυτό που ταυτίζεται με την Καμένη Τρία είναι κατά 700 χρόνια παλαιότερο το γεγονός του ολοκαυτώματος της Τρίας από τη χρονολογία 1200 τόσο ή 1180 που οι αρχαιολόγοι παλαιότερα και οι ιστορικοί επίσης προσδιορίζαν την μάχη της Τρίας, τον πόλεμο της Τρίας, όπως αναφέρεται στον Όμηρο. Η ίδια ιστορία ισχύει για τις Μυκήνες, ο λεγόμενος τάφος του Αγαμέμνονα και του Αιγίσου και της Πυτεμνήστρας είναι κατά 700 χρόνια παλαιότερη από τον καιρό που τους αποδίδανε μέχρι πρόσφατα. Αυτά έχει αποκαλύψει η αρχαιολογική σκαπάνη. Η Τρία λοιπόν αυτή η Βιλούσα, όπως λεγόταν στη γλώσσα τους, μετά την καταστροφή της, εάν ισχύει η Ενιάδα και αν ισχύει ό,τι έχει γραφεί από τους επικούς ποιητές και νεότερους ιστορικούς και γεωγράφους, σημαίνει ότι μας δίνει πληροφορίες πως ο Ενίας έφυγε από την Τρία και περνάει απέναντι μεριά στον χώρο τον Ευρωπαϊκό και Ευρώπη εκείνων των καιρών είναι μόνο αυτό που λέμε σήμερα Βαλκανική Χερσόνησος ή Ελληνική Χερσόνησος στην εποχή εκείνη ή Ιλυρική Χερσόνησος. Και η αποικία που ιδρύει λέγεται Ένια
ή ενία. Και έχουμε πληροφορίες πάμπολες καταγεγραμμένες ότι η ενία είναι ο χώρος της σημερινής Θεσσαλονίκης που αργότερα ονομάστηκε Θεσσαλονίκη, ενώ είχε προηγηθεί και η ονομασία Άλια, Παραθήναλος, μας μαθαίναν οι δάσκαλοι στον καιρό μας στα σχολιά, όπως λέγανε οι πιστονταρίτες μέχρι τελευταία τη Θεσσαλονίκη. Πού θα πάμε? Στην Άλια. Και διαφύλαξαν ένα τοπονύμιο το οποίο το αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος και άλλοι ιστορικοί, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα στους Θεσσαλονικείς του σήμερα, που θέλουν να βλέπουν τη Θεσσαλονίκη ότι είναι μια πόλη ιδρυμένη από τον Κάσανδρο, από την αδερφή του Αλέξανδρου και κόρη του Φιλίππου. Ιστορικές πηγές μας λένε γιατί ονομάστηκε Θεσσαλονίκη και οι περισσότεροι αναφέρουν ότι είναι μια πόλη που ιδρύθηκε πάνω στην παλιά Ενία. Αν εμείς υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι που ήρθαν με τον Ενία και που όταν πέθανε ο πατέρας του τον θάβει στα βώματα της Μακεδονίας και υπήρχε τύμβος και τον έχουν δει περιηγητές, τι γλώσσα μιλάγανε αυτοί? Προφανώς μια γλώσσα Ινδοευρωπαϊκή, όπως λένε οι γλωσσολόγοι σήμερα, προφανώς και σίγουρα συγγενική με την τότε ελληνική, όρος που δεν υπάρχει στον καιρό του. Εμείς ερμηνεύουμε σήμερα και βάζουμε αυτές τις λέξεις να χαρακτηρίζουμε περιόδους, καταστάσεις ή γεγονότα. Και προφανώς θα βρήκε και μία μαγιά αυτής της γλώσσας, διότι ερχόμενος ο Ενίας εδώ είναι σαν να γύρισε μετά από αιώνες στις προγονικές του εστίες, στις προγονικές ρίζες. Έχω καταγράψει λιγοστές λέξεις από τις φρυγικές, από αυτές που αναφέρει ο Ηρόδοτος και που έχουν συγγένεια με τα βλάχικα, και έχω επίσης καταγράψει στην εισήγησή μου των 18-19 σελίδων λέξεις από την Χεταϊκή που μιλάγανε και στην Τρία και που έχουν σχέση με τα βλάχικα. Το γλωσσικό ελληνικό είναι πολύ περισσότερο, δεν ήθελα να είναι μια γλωσσολογική δουλειά με 500 λέξεις που μπορεί να δει κανείς τη συγγένειά τους. Και έτσι, με την έννοια του στατιστικού πλέον υλικού, θα έλεγα ότι είναι λίγο στο να αποδείξει κανείς αυτό που ισχυρίζουμε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι, και για να μην διαβάζω, επειδή βλέπω ότι το ρολόι προχωράει και σε 2 λεπτά είμαι στα 15 και θέλω να είμαι ακριβής, δεν θα πω τις λέξεις τις οποίες έχω καταγεγραμμένες της φρυγικής, θα περάσω στη γλώσσα των Χεταίων, που είναι ίδια με τη γλώσσα των Τρώων, και είναι η γλώσσα που έχει φέρει ο Ενίας εδώ και στην πορεία την έφερε στη Ρώμη, και γι' αυτό το 196 π.Χ. όταν έρχονται Ρωμαίοι την ακούνε εδώ, μιλάνε, αλλά οι άλλοι τους καταλαβαίνουν. Θα σας πω μονάχα τις λέξεις τις οποίες ξέρετε, έτσι όπως τις έχει καταγράψει ο Όμηρος, και τον οποίο Όμηρο, ο πατέρας της γλωσσολογίας Πλάτωνας, στους διαλόγους του Κρατήλου, όπου δεν είναι τίποτα άλλο, είναι μία γλωσσολογική δουλειά και κάνει αναφορά και αναλύσεις ετυμολογικές σε ορισμένες λέξεις. Λέω μονάχα μία λέξη, τη λέξη άνθρωπος που την ήξερα από τους δασκάλους μου και όλα τα χρόνια από τις εγκυκλοπαίδες, το άνω θρόσκο, κοιτάζω ψηλά, αυτό σημαίνει άνθρωπος. Ο Πλάτωνας, στον Κρατήλο σοφός Πλάτωνας, έχει άλλη ερμηνεία, όπως σε πάρα πολλές λέξεις που δεν έχουν καμία σχέση με τα ερμηνεύματα που δίνουν οι Μπαμπινιώτιδες και οι άλλοι. Και έτσι λοιπόν, αν πάει κανείς στο όνομα Πάρης, αυτός που έκλεψε την ωραία Ελένη, οι βλάχοι λένε το παλούκι, το ιστίον, παρ, πληθυντικός πάρα. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη παλούκι είναι πάλος. Η τροπή του λάμδα σε ρο, γιατί είναι υγρά σύμφωνα, είναι γνωστή για τους φιλολόγους και τους γλωσσολόγους. Εάν πηγαίναμε στον αρχηγό της δυναστείας, τον γέροντα Πρίαμο, που έκλαιγε τον παιδί του, τον Έκτορα, αμ στα βλάχικα σημαίνει έχω, Πρίαμ σημαίνει υπερέχω, όπερ εδιδείξε, αυτός είναι που υπερέχει. Και λέω ένα όνομα ακόμα από τον Όμηρο, στους κύκλους των Τρώων είναι και ο Σαρπιδόνας. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όσο μιλούν τη βλάχη, ότι το φίδι είναι σάρπε, και το σαρπιδόν ακόμα υπάρχουν και ζωγραφιές σε πύληνα αγγεία, ότι έχει μία μορφή συγκεκριμένη, τη μορφή όφεως.
Δεν θέλω να περάσω σε ονόματα τα οποία είναι από την απέναντι μεριά, με τη μεριά των Δαναών και των Αχαιών, όπως είναι ο Πάτροκλος, ή αν σημαίνει Πάτροκλη, όπως λέμε σήμερα 14 μάθια, ή ο Τετραπέρατος. Και αυτά δεν ανήκουν σε μία παραφιλολογία ή σε λαϊκή παρετυμολόγηση. Είναι πράγματα τα οποία οφείλει κανείς να τα δει πάρα πολύ σοβαρά. Και επειδή είναι γνωστό σε όλους ότι με τους Τρώες ήτανε όσοι είναι από την πάνω μεριά στριμώνα. Όλοι αυτοί είναι με τους Τρώες. Όσοι είναι από την δόθε μεριά του στριμώνα είναι με τους Αχαιούς, Πανέλληνες, μια φορά κάνει χρήση ο Όμηρος τη λέξη Πανέλληνες στην Ιλιάδα. Και αυτοί οι άνθρωποι πώς συνεννοούνται, γιατί χτυπιούνται. Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο ότι στις δύο Χερσονήσους, την Μικρευρώπη που έλεγε ο Σοκράτης Ολιάκος, την Βαλκανική Ευρώπη τη λέγανε στον καιρό τους, τη Μικρασία όπως τη λέμε και σήμερα, υπήρχε ένα κοινό γλωσσικό υπόστρωμα. Θα σταθώ μονάχα στις λέξεις αυτές, τις οποίες θέλησα να ανθολογήσω και να περάσω εδώ και να κλείσω την εισήγησή μου. Υπάρχει Αρίνα, θεά του ήλιου. Βλαχιστή Αρίνα συνεχίζει μέχρι τα σήμερα να καλείται η Άμμος. Υπάρχει θεός Λάσπας, που στα βλάχια θα μπορούσε με το ρήμα Λάς αφήνω και το Πάς βήμα, είναι αυτός που εγκαταλείπει τη διαδρομή και δεν κάνει βήματα, ένας σταθερός θεός. Υπάρχει Άτπας, που σημαίνει αξίωμα ή όνομα αξιωματού. Άτ, βλαχιστή, είναι μία ακόμα προσωνυμία της μητέρας, είναι 7-8 στα βλάχικα, και το Πάς είναι βήμα, που σημαίνει ότι αυτός ο αξιωματούχος πρέπει να είναι θηλυκού γένους άνθρωπος και να είναι η έννοια της τροφού που μαθαίνει τα βήματα. Υπάρχει περιοχή Αβάρνε, που βλαχιστεί η ίδια λέξη ομόεχη όπως είναι, σημαίνει συστάδα χαμηλοϊψών δέντρων. Σημαίνει ότι είναι τόπος με δέντρα, χαμηλή βλάστηση, που έχουν πριονωτά φύλλα. Αυτά είναι συλλεγμένα από παλιά βλάχικα λεξικά, από αυτά που λένε όσοι θέλουν να στηρίζουν τον βίο τους σε προπαγάνδες, εκδομένα στα 1770, και βερμιστώ κάποια στιγμή να εκδοθούν και στα ελληνικά, για να μάθουν και οι Έλληνες ότι εκείνο τον καιρό ήταν σοφοί άνθρωποι που τους θεωρούμε ότι είναι πρόγονοι του δικού μας νεοελληνικού διαφωτισμού, αλλά που καταγράφαν και τούτα, γιατί και σήμερα αυτά δεν μιλιώνται. Ούρσου, όνομα πόλης, Ούρσε, η Αρκούδα, Ούρσου στα βλάχικα, ο Αρκούδος. Πάνκους, μάχημοι άνδρες. Πάνκου, ακόμα βλαχιστή, είναι η οκτάποδη αράχνη και ο ιστός που στήχνει. Ουν πάνκου και πάνκου, τόσο ο ιστός όσο και το έντομο. Ούσα, με διπλό σίγμα, σημαίνει όνομα πόλης, βλαχιστή σημαίνει πόρτα. Το κουσάτα είναι γαμήλιο δώρο, και ξέρετε ότι το κουσκράμι ακόμα σε εμάς είναι συμπεθεριό σε γαμήλια τελετή. Το ιβάρ είναι πρίκα, στα χεταϊκά και στα τροαδίτικα, αβάρι, αβάρε, το έχειν, το πλούτος, η πρίκα. Το τζένου είναι το γόνατο, τζενούπιο είναι στα βλάχικα. Θα κλείσω κάπου εδώ την εισήγησή μου, όντας στα περίπου 19 λεπτά, πόσο κοιτάζω το ρολόγι μου, θεωρώντας ότι ανοίγει ένα καινούριο πεδίο που μάλλον βγάζει τις προπαγάνδες απ' έξω, από πού και πώς ήρθαν, για να διακηρύξω ότι η δική μου όχι πεποίθηση αλλά αντίληψη, η οποία εδράζεται σε επιστημονικά δεδομένα, είναι ότι ένας πληθυσμός έφυγε από εδώ, πήγε στην Τρία, βρήγες, κομμάτι του Σιτρώες, γυρίσαν με τον Ενία, βρήκαν την παλιά μαγιά, η οποία συνεχίζει να υπάρχει μέχρι τα σήμερα στους λεγόμενους ή αποκαλούμενους βλάχους από τον πολύ κόσμο, Αρμάνους κατά τους Ιδίους. Ευχαριστώ πολύ.